ό,τι θες αφού δεν με πειράζει και απλά κοιτάζω αλλού. Σαν να μην με νοιάζει, λέει, και ό,τι θες αφού δεν με πειράζει και απλά κοιτάζω αλλού. Σαν να μην με νοιάζει. Είναι χρήμα, μα έργο σχολείο δεν έχουν μία. Ακριβά ρολόγια χύμα, μα στο timing μια δυναμία. Ψάχνουν παντού συνωμοσία. Έτσι πάει η φάση. Κάποιο θα κλάψει, κάποιο θα χάσει. Τώρα ψάξτε το δεύτερο. Ξέρει από ψέματα, ξέρω από στέματα. Έχουμε στρέμματα, δίνω ρυθμό ξεφρενό. Τώρα λίγο πιο αργά, σαν να γυρίζουν όλα και να μοιάζουν θολά. Μουσική πίσω μου, στα ηχεία. Δυνατά, δυνατά. Ελευθερία. Μοιάζουν αστεία τα μεθυσμένα τους λογάκια. Μα κοίτα δεν γελάει κανένας. Σφινάκια. Όλα τρέμουν. Μάλλον είναι το μπάσο. Όλοι σηκώνουν μανίκια. Μα δεν βλέπω τον άσο. Λέγε ό,τι θες αφού δεν με πειράζει και απλά κοιτάζω αλλού. Σαν να μην με νοιάζει. Λέγε ό,τι θες αφού δεν με πειράζει και απλά κοιτάζω αλλού. Σαν να μην με νοιάζει. Έτσι πάει η φάση, θα σου περάσει, ναι, θα σου περάσει. Έτσι πάει η φάση, έτσι πάει η φάση, θα σου περάσει, ναι, θα σου περάσει. Φρέσκος ήχος, στα ήχια σου σκάει πάνω κάτω. Τι με βράνει κουνάει, κάθε μέρα Σαββάτο. Αργού να ξυπνήσουν, έχουν χάσει τα σώδια. Τους ρωτάρε που ήσουν. Όλοι ξέρουν ποιος δουλεύει πιο πολύ. Οι άλλοι όλοι σας δουλεύουν. Κι αυτό αρκεί, κι αυτό εκεί στη μας σημαίνει τροφή. Δοκιμασμένη συντάγη και ό,τι μας μένει μια ευχή. Θα σου περάσει, έτσι πάει η φάση, έτσι πάει η φάση. Θα σου περάσει, ναι, θα σου περάσει. Όσο κράζουν, κουράζουν, δεν αλλάζουν μοίρα. Δεν γεννάνε ιδέες, λόγια στήρα. Μόνοι τους το κάνουν, χαμπάρι τους πήρα. Σαν θηλυκό που τρώει το τέρι της, μαύρη χείρα. Ρωτάνε όλοι αυτοί, πάλι πώς θα βγει, πάλι τι θα πει. Ρεζιλεύονται δημόσιο όταν τους ζώνουν τα φίδια. Σκοτώνουν τα παιδιά τους, social media. Μπράβο, μπράβο! Καλώς την. Πάρε μια ανάσα. Ένα χειροκρότημα για τα κορίτσια, παρακαλώ να αποχωρήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Κατερίνα μου, κάτσε. Κάτσε. Τι ωραίο ήταν αυτό που είδαμε. Ωραίο, πάρε μια ανάσα. Κι άλλο χειροκρότημα, παρακαλώ! Κατερίνα. Γρηγόρη. Κατερίνα. Γρηγόρη. Κατερίνα. Γρηγόρη. Τι κάνεις? Εσύ τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Σε βλέπω. Στα καλύτερά σου. Αλλά ρε παιδάκι μου, τι έγινε? Όπου βρεθώ και όπου σταθώ και ό,τι ανοίξω, η Κατερίνα έκανε αυτό, η Κατερίνα φόρεσε κύριο, η Κατερίνα τραγούδησε τ' άλλο. Πω. Τι να κάνω? Γιατί δημιουργείς... Είμαι πολύ αφόρμητη. Γιατί δημιουργείς τέτοιες εντάσεις? Θες να ζητήσω συγγνώμη? Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Να ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που νιώθεις ότι. Νιώθεις κάπου που θες να ζητήσεις συγγνώμη? Όχι, απλά έτσι όπως το λες, θα αναρωτιέσαι στο τέλος γιατί αναπνέω οξυγόνο. Παιδάκι μου, τι είναι αυτά που λες? Εγώ λέω για σένα. Μήπως το θεωρείς ότι από τον αφορμητισμό σου τελικά την πατάς κάθε φορά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτός ο αφορμητισμός μου έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά δεν μπαίνω σε κουτάκια, δεν θα άλλαζα ποτέ. Κάτι. Έτσι, να πω ότι αυτό θα το μαζέψω. Αν και γύρω μου μου λένε διάφορα, εγώ θέλω να είμαι αυθεντική. Νιώθεις ότι είσαι εύκολο στόχο? Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, είναι μια κοπέλα που τραγουδάει. Δεν με ενοχλεί. Ε? Δεν με ενοχλεί. Δεν σε ενοχλεί, ε? Όχι. Τι σε έχει ενοχλήσει, τι σε έχει πειράξει τον τελευταίο καιρό? Έτσι κάτι που σου γράψανε και σε πείραξε. Κάτι που με πειράζει πάρα πολύ όταν συμβαίνει, ναι, και πραγματικά στεναχωριέμαι, είναι όταν κάποια σχόλια δεν αφορούν εμένα, αφορούν την οικογένειά μου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τι, ναι, δηλαδή, τι είναι, αν αυτό συμβεί, ας πούμε, εκεί γίνομαι. Αν, ναι, επιτρέπετε, δηλαδή, τι έχουν γράψει για την οικογένειά σου? Όχι, παιδάκι μου, διάφορα, ας πούμε.
Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να σου πω ότι με κάτι που θα είναι βρει. Μόνο αυτό δηλαδή θα μπορούσε να πάρα πολύ. Ναι. Και θα έβγαινα έξω από τα ρούχα μου, α πούμε. Θα ήταν αυτό. Έξω από τα ρούχα σου να έβγαινε δεν θα είναι και λίγο δύσκολο. γιατί ναι, κάνει κάτι σήματα που θα έβγαινε σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι γι' αυτό το λόγο πάντα. Σ' αρέσει να είσαι λίγο κεντρική. Μερικές φορές είμαστε, ναι. Είμαστε όλη ομάδα. Δηλαδή δεν είναι... είμαστε πολλοί που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το project. Δεν είμαι μόνη μου. Βεβαίως. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερή γι' αυτό. Τέλος πάντων. Σαφώς μερικά πράγματα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι θα προκαλέσουν. Αλλά πίστεψε με, είναι μέρος του εαυτού μου. Δεν καταπιέζομαι να μπω σε μια διαδικασία ότι πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Έγινε από μόνο του. Δηλαδή, ξέρετε ότι θα ντυθώ έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω. Λέτε, ρε παιδί μου, θα ντυθώ έτσι, θα κάνω αυτό το χορευτικό και σου λέει, ακόμα και εσύ που έχεις γνώρισει αυτόν, θεωρώ ότι δεν είσαι πανέξυπνη γυναίκα. Είσαι τώρα, ας μην το συζητάμε. Λες, παιδιά, αυτό θα το κάνουμε γιατί θα προκαλέσει. Θα προκαλέσει συζήτηση, θα δεν το κάνουμε. Δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Αλλά. Θα το κάνουμε γιατί μ' αρέσει και δεν θα βαριέμαι. Α. Δηλαδή, πώς θα πάμε σε μια επίδειξη, ας πούμε, παράδειγμα, ενός σχεδιαστή. Τι θα βάλουμε. Αυτό, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει... Άκου πώς ξεκινάει. Ναι. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι θα κάνουμε, αυτό το έχουμε κάνει. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε πράγματα να υπάρχει ενδιαφέρον και για μένα. Μάλιστα. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και κάνεις πράγματα, κάνουμε παραγωγές, κάνουμε βίντεο κλιπ, κάνεις διάφορες εικόνες. Οπότε, καλό είναι να αλλάζουν αυτές τις εικόνες. Μπορείς να μου πεις κάτι. Από το χρώμα των μαλλιών μέχρι τα πάντα. Το δέχομαι. Μπορείς να μου πεις κάτι που είπες, παιδιά, αυτό δεν το κάνω. Στους συνεργάτες μου. Ναι, σου προτείνανε κάτι και είπες, παιδιά, εγώ αυτό δεν το κάνω. Μάλλον το ανάποδο συμβαίνει. Τι εννοείς. Εσύ προτείνεις. Δεν θα το κάνεις αυτό. Ήθελα, ας πούμε, κάποια στιγμή. Πες μου κάτι, ρε παιδί μου, που δεν σε αφήσει να το κάνεις. Να κόψω τα μαλλιά μου, αγορέ. Βαρέθηκα. Εγώ θεωρώ ότι θα σου πήγαινε καταπληκτικά. Ναι, ένα site, δεν θυμάμαι, είχαν κάνει τέλος πάντων ένα μοντάζ. Ναι, και πώς ήτανε. Δεν πήρα καλά σχόλια. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν το έκανα, βέβαια. Αλλά θέλω να σου πω ότι με σταματάνε αν κάτι ίσως είναι και λίγο που δεν είναι για καλό ή δεν τους αρέσει στην αισθητική τους ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Όταν λες ομάδα μου, πόσα άτομα είναι αυτή η ομάδα. Φου! Γελάνε. Είναι αρκετοί. Πόσα άτομα δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί. Να σου... Ποια είναι η απορία μου. Και αν θες μου την απαντάς. Ξέρω ότι στην Ελλάδα σήμερα το να μπορέσεις να συντηρήσεις μια ομάδα που να είναι από δίπλα σου. Ό,τι, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ ποια είναι η ομάδα σου. Δεν υπάρχουν εκείνα τα νυχτοκάματα που θα πεις ότι δουλεύω 7 μέρες σε ένα μαγαζί, ας πούμε, οπότε μπορώ να πληρώσω και μια ομάδα. Ναι, και δεν υπάρχουν τα budget εκείνα τα μεγάλα για να μπορώ να συντηρώ μια ομάδα να είναι δίπλα μου. Αυτό εσύ το συντηρεί. Πώς το συντηρείς αυτή την ομάδα που είναι δίπλα σου και συνεχώς είναι κοντά σου. Το Θεό, δουλεύω αρκετά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Ναι, ρε παιδί μου, όχι, το καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι σαν να σου λέω ότι εγώ είμαστε 10 άτομα, ας πούμε, και είναι. Εντάξει, δεν είναι. Το θέμα είναι να το βρεις. Να βρεις έναν τρόπο να δουλεύεις και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν υπάρχει τα οικονομικά, το ποσό κτλ. Εγώ με αυτά τα παιδιά δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι δίπλα μου για τις αμοιβές τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ωραίο είναι αυτό που λες. Μ' αρέσει. Νιώθεις δηλαδή ότι είναι και φίλοι. Κάποιοι από αυτούς, ναι. Κάποιοι από αυτούς. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Καλά, λογικό είναι ότι δεν είναι. Νιώθεις δηλαδή ότι υπάρχουν καλοί φίλοι στη ζωή ή πιστεύεις ότι. Πιστεύω στη φιλία. Μάλιστα. Έχω φάει κι εγώ τις φαλιαρίτσες μου, αλλά νομίζω ότι μέσα από οτιδήποτε μας συμβαίνει μαθαίνουμε. Σου έχει πάρει ποτέ φίλη σου αγόρι. Όχι, γιατί ένα είναι τα τελευταία πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι με το παιδί αυτό. Δεν έχει. Πολλά χρόνια είσαι με αυτό το παιδί. Είμαστε αρκετά, δεν το αναλύω βέβαια, πολύ. Όχι, γιατί δεν μιλάει. Δεν συνηθίζω, αυτό. Βαριέμαι. Καλά κάνεις. Όλη αυτή την αυτό το που... βαριέμαι. Καλά κάνεις. Πες μου λίγο, το τελευταία έτσι, ιστορία που σου άκουσα και... Πες μου, ναι. Είναι το τραγούδι που μου τραγούδισες του Σιδηρόπουλου. Ναι, το έκανες με μια φίλη σου. Με τη Ρούλα. Ναι. Την πολύ καλή μου φίλη. Την αγαπώ πολύ. Και δέχεσαι επίθεση τρομακτική από όλους γιατί τραγουδάς Σιδηρόπουλο. Με στηρίξαν και κάποιοι. Πες δεν ήταν εσύ. Πια όλοι εναντίον. Καταρχάς είσαι πολύ γλυκιά και το αντιμετωπίζεις πολύ ωραία. Τώρα θα το ξανά κάνεις αν ξέρεις ότι θα γίνει αυτό. Ναι. Μα δεν κάνω κάτι για να γίνει όλο αυτό. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πραγματικά ότι μπορεί να πιστεύουν ότι γίνεται σκόπιμα και στοχευμένα. Ήταν κάτι αυθόρμητο. Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαμε όλοι στις σχολικές εκδρομές. Δηλαδή στην κιθάρα παίζεις συγκεκριμένα τραγούδια. Είναι κάτι το οποίο θα το ξανά έκανα. Δεν ένιωσα ότι κάτι γίνεται στραβό. Εντάξει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, κάποιον να αρέσει να το πει. Ναι, αυτό. Νιώθεις ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κόκκινη γραμμή για τα τραγούδια που αγγίζει ο καθένας. Ας πούμε, μια γυναίκα που τραγουδάει λαϊκά να μην τραγουδήσει κάτι άλλο. Μια γυναίκα που τραγουδάει ραπ να μην φτάσει. Μας αρέσουν τα στερεότυπα. Ναι. Μας αρέσουν και τα bells. Δηλαδή, βλέπω να συμβαίνει, το βλέπεις και εσύ τόσα χρόνια, περισσότερα χρόνια από μένα είσαι στον χώρο. Mm-hmm. Τα ξέρεις καλύτερα. Θεωρώ ότι η μουσική δεν έχει όρια. Δεν έχει φραγμούς, δεν έχει τίτλους, ταμπέλες. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται. Η μουσική είναι τρόπος έκφρασης.
Και εγώ θα κάνω αυτό που νιώθω. Γιατί ζω. Ναι. Και θα ζω όπως θέλω. Όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει. Μάλιστα. Τόσο απλά. Διαβάζοντας διάφορα πράγματα, επειδή μου απαντάς, ας πούμε. Απαντάς, ας πούμε, με τη Δέσποινα Καμπούρη, λέει εδώ μου. Πού το θυμηθήκατε αυτό τώρα, πάει. Περσινάξε ένα σταφύλια. Ωραία, αφήνω τα αυτά. Γενικά, τα αυτά. Ωραία, άστε να τα δείτε. Τα... Δεν τα είπαμε, κοίμαζαμε. Ωραία, ωραία. Να ρωτήσω, άλλο θα πω. Αφού τα δεν τα θέλεις. Εκεί, ήμουν πολύ αυθόρμητη. Δηλαδή, τι να κάνω. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, να τις βλέπω, να τις θαυμάζω. Μ' αρέσει να βλέπω ένα ωραίο σώμα με ένα πολύ ωραίο ρούχο. Καλά, εγώ δεν ξέρω και το περιστατικό. Ήθελα να το διαβάσω τώρα για να σου το πω. Σε ένα κόκκινο χαλί, να βλέπω μια ωραία γυναίκα. Τι πιο ωραίο πράγμα, δεν ξέρω. Και αυτό γούστο είναι. Εντάξει, τι θέλω να πω τώρα. Βλέπω ότι αν γράψει κάποιος ή κάποια κάτι, δεν τα αφήνεις να πέσει κάτω. Θα μπεις. Αφήνω. Αφήνεις. Κάποια ψηλά. Και ποια είναι αυτά που απάντησες. Πες μου τώρα τελευταία δηλαδή κάτι που απάντησες. Δεν άντεξες, ρε παιδί μου. Πού σε, τι σε ιντριγκάρι να απαντήσεις. Αναλόγως ποιος θα πει τι. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει και να τον έχουμε συνηθίσει και λίγο να τα λέει, ας πούμε, αν θες περίεργα ή να έχει ένα χαρακτήρα έτσι λίγο πιο επιθετικό ή επικριτικό τέλος πάντων. Δεν με ενοχλεί. Ας πούμε, το Λιάγκα δεν τον παρεξηγώ. Έχει το καταλόγιστο. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τι έχει το καταλόγιστο. Ναι, ξυπνάει το πρωί, με βλέπει στον ύπνο του, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή, έχει να κάνει με το ποιος λέει τι. Μήπως είναι λάθος που απαντάς. Δεν απαντάω πάντα. Α. Δεν ασχολούμαι τόσο πολύ όσο νομίζεις, δεν ξέρω. Όχι, δεν νομίζω τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τις κόντρες σου τώρα εδώ πέρα, τις διαβάζω και στο λέω πολύ σοβαρά. Γι' αυτό ήρθα. Επειδή δεν ξέρεις, για να το πω. Γιατί εγώ δεν έχω και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν ξέρω τι γράφετε. Ναι, δεν ξέρω τι γράφετε εκεί πέρα ένας με τον άλλον εκεί πέρα μέσα. Αλλά τώρα, τι παιχνίδι είναι αυτό, βρε Κατερίνα. Δηλαδή τελικά ουσιαστικά όμως. Αν δεν ασχολούντουσαν. Τώρα με ρωτάς εμένα, ρωτάς τι είναι παιχνίδι. Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω. Αν δεν ασχολιόντουσαν μαζί σου. Αν κάποια στιγμή σταματάει ο Λιαγκάς να μιλάει για σένα. Ναι. Αν σταματάει ο Αρναούτογλου, αν σταματάνε όλοι να ασχολούνται με σένα. Ναι. Θα σε πειράξει. Αχ, θα πάω σπίτι και έχω και μια γατούλα όμως και θα κλαίμει παρέα. Δεν θα σε πειράξει που δεν θα ασχολούνται μαζί σου. Εντάξει. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτή η δουλειά δεν είναι. Πώς να σου πω, είναι πολύ. Αυτό το επάγγελμα είναι πολύ ανασφαλές. Δεν ξέρεις αύριο τι ξημερώνει. Το θέμα είναι να το χαίρεσαι το σήμερα. Και αύριο δεν ξέρεις τι θα έρθει. Από την αρχή, όταν ξεκίνησα σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη δουλειά τέλος πάντων, είχα συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό το πράγμα μπορεί να τελειώσει. Ξαφνικά. Βέβαια, νομίζω ότι θέλει αρκετά λάθη για να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Λάθη όλοι έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτική γι' αυτό και σε όλες τις επιλογές μου, είτε αφορά τα μουσικά μου, δηλαδή τις μουσικές επιλογές μου, τα σύγκλι μου, τα βίντεο κλιπ μου, εμφανίσεις. Θέλω κάθε τι να είναι ξεχωριστό. Μπορεί να διανύουμε δύσκολους καιρούς, καιρούς που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε κάτι έτσι ακριβώς όπως το έχουμε φανταστεί, αλλά θέλω να παίρνω κάθε ευκαιρία και να την εκμεταλλεύουμε και να παρουσιάζω κάτι. Έχεις δηλώσει ότι το σεξ για σένα είναι παράδεισος. Πότε καλέ το από αυτό. Έμα δεν τα έχεις πει αυτά, τι άλλη συνέντευξη διαβάζω. Αν δεν θυμάσαι. Είναι μια χαρούμενη γυναίκα. Αν δεν θυμάσαι, είχες δηλώσει ότι το σεξ είναι παράδεισος. Έτσι είχες πει. Έχει αρκετό καιρό. Ναι. Μπορεί και να το είπες εσύ. Εγώ θα σου πω τώρα, όσον αφορά αυτό, ότι είμαι μια χαρούμενη γυναίκα. Χαρούμενη γυναίκα. Ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Εσύ είσαι και έχεις και αυτή τη σχέση σου που είσαστε και τόσα χρόνια εκεί μαζί. Και. Τι θες τώρα. Τραβάς για γάμο, δηλαδή, ρε παιδάκι μου. Καλά, άσε τις παρατηρίες. Θα έρθουν και αυτές την ώρα τους. Σκέφτεσαι, ρε παιδάκι μου, να κάνεις μια οικογένεια, να κάνεις ένα παιδί, αυτό ρωτάω. Τώρα όχι. Όχι. Αυτή, στην παρούσα φάση της. Ναι. Είσαι στην πιο δημιουργική σου φάση. Πολύ, ναι, κάνουμε συνέχεια πράγματα. Τι υπάρχει κάτι που θέλεις να κάνεις τώρα αυτό το διάστημα και σε δυσκολεύει γιατί και οικονομικά δεν μπορείς να το κάνεις. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα τα μετράμε όλοι τα σταφύλια μας περισσότερα από ό,τι τα μετρούσαμε πριν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ζούμε όλοι στην ίδια χώρα, λίγο πολύ. Τα φακελάκια έρχονται σε όλους. Και οι λογαριασμοί. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που είμαι στο Fix στη Θεσσαλονίκη. Έχω φτιάξει ένα πολύ ωραίο σοου ακριβώς όπως το είχα φανταστεί. Με τη βοήθεια της ορχήστρας, με τη βοήθεια του επιχειρηματία, του Σταμάτη Γονίδη, του Γιώργου Τσαλίκη. Ετοιμάζω και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ένα πολύ ωραίο project. Το επόμενο θα κυκλοφορήσει και είμαι πολύ χαρούμενη. Χαίρομαι. Να ρωτήσω, λογικά συζείς, έτσι δεν είναι, με τον άνθρωπό σου. Μήπως και ότι δεν συζείς κιόλας. Αφού πάμε ότι δεν τα αναλύουμε τώρα και με καταλάβει. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα. Αν μαγειρεύεις, αν καθαρίζεις. Μαγειρεύω.
Είμαι πολύ νέα στη μαγειρική, αλλά προσπαθώ. Καθαρίζεις, θα σε δώσω σπίτι να σηκωθείς, να στρώσεις το κρεβάτι, να βάλεις πλυντήριο. Δεν ξέρω αν θα το πιστέψεις. Ότι δεν τα κάνεις. Αλλά είμαι τρελή με την καθαριότητα. Πριν έρθω δηλαδή, πέρασα το σπίτι μια βόλτα όλο, σφουγγάρισα. Έχω θέμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι τακτοποιημένο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω ότι όσο το ελέγχεις και δεν τα αφήνεις να γίνει, ξέρεις, να ανεξέλεγκτη η κατάσταση, το σπίτι δεν είναι ποτέ λερωμένο. Όπως και τα άπλυτα δεν τα αφήνω πάρα πολύ να γεμίσουν, τα καλάθια. Και φυσικά άπλυτα πιάτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω από το σπίτι. Και να είναι άπλυτο πιάτα. Ναι, όχι. Έχεις αιμονές δηλαδή, αιμονική δηλαδή. Έχω. Ναι. Αλλά προσπαθώ, παλεύω βέβαια. Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει η κατάσταση μου χειροτερεύει. Αλλά προσπαθώ ο κόσμος που έρχεται στο σπίτι να νιώθει άνετα και φιλοξενά. Έχετε κόντρα με τη Φουρέιρα? Έχουμε. Σε ρωτάω. Κάτι πρέπει να σε ρωτήσω κι εγώ με αυτά τα κόντρες. Έχετε? Τι να σου πω, καθένας κάνει τη δική του πορεία. Έχεις με κανένα κόντρα, ρε παιδί μου, από αυτή τη δουλειά? Είμαι όλοι σας αγαπημένοι τελικά. Δεν είμαστε όλοι αγαπημένοι, όχι. Είναι πραγματικότητα ότι δεν είμαστε όλοι αγαπημένοι και ούτε όλοι θα γίνουμε κολλητοί φίλοι. Απλά εμένα δεν μου αρέσει η υποκρισία γενικά. Τι μπορεί να χωρίσει? Δεν μπορώ την υποκρισία. Εγώ θεωρώ ότι πιο ντομπρός και σωστός είναι αυτός, αυτά που πιστεύει για σένα, να κρατάει μια συγκεκριμένη στάση όταν σε βλέπει. Δεν μπορώ αυτό το αγάπη μου, καρδούλα μου, γλυκιά μου, ενώ ξέρεις και τα λοιπά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές όλοι λένε για όλους, όλοι έχουμε κάτι να πούμε και αυτός έκανε εκείνο και το άλλο. Εγώ άμα νιώθω ότι ενεργειακά δεν ταιριάζω με κάποιον, θα είμαι κάπως απόμακρη. Ναι. Έτσι είμαι εγώ σαν άνθρωπος. Τι μπορεί να χωρίσει δύο τραγουδίστριες και να τις κάνει να μαλώσουν ή να μην μιλούνται ή να έχουν πρόβλημα? Δύο τραγουδίστριες. Ναι. Το που θα πει το όνομα. Α, καλά με αυτά, εγώ δεν... Δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα? Δεν τα πολύ... Όχι, δεν δίνω σημασία. Και αυτά είναι μέρος της δουλειάς, σαφώς. Πώς θα σου παρουσιάσει ο άλλος, πώς θα συμμετέχεις τέλος πάντων και ποιος θα είναι ο ρόλος σου, εννοείται. Αλλά από τη στιγμή που κάνω αυτό που μου αρέσει πάνω στη σκηνή. Και στη Μαρκίζα να μπει καθόλου το όνομά μου, δεν με πειράζει. Α, αλήθεια λες? Δεν κάθομαι να μετράω αν τα γράμματα είναι μεγάλα, μικρά, είμαι δεξιά ή είμαι αριστερά. Με νοιάζει να έχω δουλειά, να κάνω αυτό που μου αρέσει, να με σέβονται. Και από τη στιγμή που συμμετέχω κάπου, πάνε να πει ότι με σέβονται. Οπότε είμαι εντάξει. Άντρας χωρίς σκυλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι. Ούτε αυτό το έχεις πει? Αυτό το έχω πει. Το πιστεύεις? Ναι. Ακράδαντα? Ναι. Μπράβο, κορίτσι. I do. Χαίρομαι πάρα πολύ. Διότι είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρώτε σαν τα γουρουνάκια. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε και εγώ μετά από αυτή σου την δήλωση σου φέρνω έναν άντρα με κοιλιά να τον απολαύσει κιόλα. Κυρίες και κύριοι, Δημήτρη Σταρόβα, παρακαλώ. Έλα, ναι. Εδώ δηλαδή δεν σου φέρνω απλά Δημήτρη μπαλκόνι, μου, εδώ σου φέρνω... Δημήτρη μου. Τι Δημήτρη μου? Ποια κοιλιά, ρε γαμότο. Μου το κλείσε. Γεια σου, Πατριωτάκη. Το σπίτι μου. Καλά είσαι. Θα μου βάλουν χέρι τώρα που πάω και βουγιουκλάκι λίγο. Όχι, αχ, Πατριωτάκη, δεν θα τα αντέξω. Λοιπόν, με για το μαλλί. Ευχαριστώ. Έχω να σου πω, επίσης ότι έχεις ξεφύγει ίσως ότι φορά την κίνηση και τα τέτοια. Αλήθεια. Ωραία, ωραία κίνηση. Πολύ μπροστά το Κατερινάκι. Επίσης έχω να σου πω ότι τα τακούνια σου είναι σαν τα μικρόφωνα της Πάολα. Μάλιστα. Έχει μια λάμψη, όντως. Και τέλος, θέλω να σου κάνω ένα ψυχολογικό τεστ. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Κρατάει 2-3 λεπτά. Θα εκμεύσουμε τώρα στοιχεία του χαρακτήρα σου. Με μέσα από το τεστάκι. Ήδη. Καθόλου μην αγχώνεσαι. Πάμε. Αλλά δεν θα μιλήσω γρήγορα για 2 λεπτά. Μπορείς? Θα αντέξεις. Κάνε μια προσπάθεια. Λοιπόν, Κατερίνα, στηρίζεται στις αυτόρμητες απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πολύ. Ναι. Ό,τι σου βγαίνει. Και μη φοβάμαι. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι που θα σε εξέτεται. Έχει υπόψη. Λοιπόν, πες μου το πρώτο ζώο που σου έρχεται στο μυαλό. Ρινόκερος. Ρινόκερος. Γιατί? Χαρακτήρισε το λίγο. Δυναμικό. Δυναμικό. Ο ρινόκερος τώρα πώς μου ήρθε? Ίσως το λιντάρι. Όχι, όχι. Σκέψη, δεν έχω. Όχι. Δεν έχω. Είπες ρινόκερος. Είπα. Γιατί είναι δυναμικός? Τι άλλο? Σκέφτεται πριν κουνηθεί. Είναι δυναμικός και σκέφτεται πριν κουνηθεί. Σημείωσε τα, Γρηγόρη, θα δεις τώρα, θα πάθεις πλάκα. Πες μου ένα δεύτερο ζώο. Αλεπού. Αλεπού, γιατί? Γιατί τι είναι αλεπού? Πονηρή. Αλεπού, γιατί είναι πονηρή. Λοιπόν, σου λέω εγώ τον όρο υγρό στοιχείο. Τι βλέπεις μπροστά σου? Δελφίνι. Όχι, τι υγρό βλέπεις μπροστά σου, κάτι υγρό. Νερό. Τι νερό, τι μορφή? Σε ένα ποτήρι μέσα. Σε ένα ποτήρι. Ναι, θα το μετανιώσεις. Ανοίγεις τα μάτια σου ξαφνικά και συνειδητοποιείς ότι είσαι μέσα στη ζούγκλα. Αρκούδα. Είσαι μέσα στη ζούγκλα. Τι φοράς και τι αισθάνεσαι? Ταρζάν.
Πες, τι αισθάνεσαι? Ταρζάν. Φοράω αυτά τα δερμάτινα. Ναι, και νιώθεις τι? Και πώς νιώθεις? Μη γελάς. Αχ, το πόδι μου, κάτσε να αλλάξω πλευρό. Την τρέλα στην κοπέλα. Νιώθω... Πες τι θες, πες να καταλήξεις, φίλε. Ελεύθερη νιώθω. Νιώθεις ελεύθερη και φοράς τα ρούχα της Τζέιν, ας πούμε. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε φύγει από το ζούγκλα. Περπατάς για ώρες και στη μέση του πουθενά συναντάς μπροστά σου μια σκάλα. Μπορείς να μας την περιγράψεις, τι σκάλα είναι αυτή? Σκάλα. Ναι. Μαρμάρινη. Μαρμάρινη. Μπράβο. Ανοίγεις πάλι τα ματάκια σου και συνειδητοποιείς ότι είσαι σε ένα λευκό δωμάτιο κλειστό ερμητικά. Δεν έχετε πόρτα στο παράθυρο. Τίποτα. Πίσα. Δεν είναι σκοτάδι. Λευκό. Λευκό. Αλλά ούτε πόρτα στο παράθυρο. Παναγία μου. Παναγία μου. Και τέλος γυρίζεις τώρα. Ζουγκλαμανδία δεν φοράω. Όχι. Γυρίζεις πίσω σου και βλέπεις ένα κύβο. Μπορεί να μου τον περιγράψεις τι κύβος είναι αυτός. Από τι υλικό? Πλαστικό. Διάφανος. Όχι. Δεν βλέπεις το εσωτερικό του? Το βλέπω. Βλέπεις το εσωτερικό? Βλέπω, δεν το βλέπω. Έτσι και έτσι. Δεν μπει. Τι λέω? Λοιπόν, το πρώτο ζώο είναι ο σύντροφός σου. Ο Χριστός και η Παναγία, σε παρακαλώ. Είπες ρινόκερος. Σιγά μην είναι για ευώας. Τα είπες τώρα, δεν φταίω εγώ. Το δεύτερο ζώο είναι ο αυτός σου, είπες αλεπού γιατί είναι πονηρή. Δεν είμαι πονηρή. Έτσι νομίζεις. Ναι, λίγο. Το υγρό στοιχείο είναι ο ερωτισμός σου. Πόσο πιο μικρή ποσότητα νερού βλέπει κανείς, το πιο ανέραστο είναι. Ναι, ένα ποτήρι καλά, νερό. Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, δεν ισχύει τώρα αυτό το τεστ. Η ζούγκλα είναι η ζωή και πώς την αντιμετωπίζεις. Είδες με δύναμη. Που είπες ότι είσαι χαλαρή. Η σκάλα είναι η φιλία. Πόσο πιο πολύ πιστεύει κανείς στη φιλία, τόσο πιο σταθερή σκάλα βλέπει. Το ότι είπες μαρμάρινη σημαίνει ότι δίνεις μεγάλη βάση στη φιλία. Το λευκό δωμάτιο είναι ο θάνατος που λίγο πολύ όλοι τα ίδια λένε. Εκεί θα καταλήξουμε. Και ο κύβος είναι ο χαρακτήρας σου, είπες πλαστικός και διάφανος. Που βλέπεις και δεν βλέπεις το εσωτερικό του. Αν βλέπεις, σημαίνει ότι είσαι ευάλωτη και μπορεί κανείς να σε πληγώσει εύκολα. Μάλιστα. Θα σου πω ότι είναι normal. Έτσι φλερτάρεις εσύ? Όχι. Ναι, δεν θα σου συνιστούσα. Μάλιστα, λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι, να ξέρεις. Τεστ, παιχνίδια. Θα ρίξουμε ένα ζάρι. Ό,τι τυχαίνει θα το τραγουδάμε. Μάλιστα. Είσαι έτοιμη? Είμαι. Θέλεις? Θέλω. Υπάρχει κάτι που σ' αγχώνει? Το πόδι μου λίγο με πόνεσε, αλλά εντάξει. Το πόδι σου γιατί σε πόνεσε? Που καθόμουν έτσι. Θα είναι μυρμήγκια σε. Δημήτρη, κράτα λίγο τα αυτά. Θα τραγουδήσεις? Ναι, θα τραγουδήσω, φίλε. Γιατί είναι λίγο? Γιατί, φίλε, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, αυτό είναι το ζάρι. Θα ρίξεις πρώτη ή να ρίξω πρώτος? Εσύ, εγώ. Εσύ, κάνε την αρχή. Άμα σου πέσει ράπ, τι θα πεις, ρε φίλε? Α? Ωραία, ρίχνω. Ρέγγε. Έμα το ξέρα. Έμα. Έμα. Μπομπ Μάρλεϊ. Δώσ' το. Παρακαλώ. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν. I want to love you and to treat you right. I want to love you every day and every... Τώρα μισό λεπτό, παιδιά. Κάνω μια πρόβα. Είμαι έτοιμος εγώ. I want to love you. Treat you right. I wanna love you every day. Θα με βοηθήσεις, Πέτρο? Θα με βοηθήσεις? Και όπου βλέπεις ότι μπαίνω, σταμάτα. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love where I'm feeling? Πάλι. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Και το φωνητικό. I wanna love you, από την αρχή πες μου. Εγώ από την αρχή. Όχι. Εντάξει, η ρέγγε, πάμε ρέγγε. Και τη σαρδέλε τώρα. Το ξέρεις, Κατερίνα, εσύ, θες να το πεις? Το τραγούδι μου. Θες να το πω, Μαρέα? Δεν το ξέρω καθόλου, είμαι άφωνος τελείως, δηλαδή δεν μπορούσα να σε βοηθήσω. Θα το πεις? Ένα χειροκρότημα για την Κατερίνα, παρακαλώ. Δηλαδή. Αλήθεια μυρμήγκια σε το πόδι, δεν σου κάνω πλάκα. Έλα μαζί. Πάμε. Λουπάκος θα πάθω. Love is this love that I'm feeling.
πρόβλημα πραγματικά. Πω κι εγώ ένα τώρα, τελειώνουμε τώρα γιατί. Να τραγουδάς μόνο εσύ τώρα, περίμενε λίγο εδώ. Ελληνικό pop. Δώσ' το σε μένα γιατί. Εντάξει. Ό,τι σου να μην χωρίσουμε. Δεν μαθαίνεις με τίποτα εσύ. Και μην και λίγο κορμό. Να μην χωρίσουμε. Ποτέ, 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 ποτέ. Τι! Ποτέ στα παλιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε λοιπόν ότι θα είστε στη Θεσσαλονίκη. Στο Fix. Ο Σταμάτης Γονίδης, Σταμάτη Γονίδη, Τσαλίκης, Γιώργο Τσαλίκη. Και εσύ, θα κατεβείτε μετά στην Αθήνα. Γίνονται συζητήσεις, ακόμα δεν είναι σίγουρο κάτι 100%. Αλλά και τις γιορτές θα είστε πάνω, έτσι δεν είναι. Και βλέπετε μετά. Μα ετοιμάζεις και κάτι που είπες καινούριο. Ναι. Τι είναι αυτό το project, να μας πεις κάτι. Όχι. Γιατί. Έτσι. Μια εσάνς, ρε παιδί μου, μια μυρωδιά πάρουμε. Περί τίνος πρόκειται. Περιμένω πώς και πώς να κάνω αυτό το βίντεο κλιπ. Αυτό έχω μόνο. Α, ένα βίντεο κλιπ, για βίντεο κλιπ μιλάμε. Τι, θα βγεις με παλτό, με τέτοια, θα κρυφτείς, τι. Με εγώ, και θα συζητηθεί. Με μπουρκα. Όχι, είναι κάτι πολύ ωραίο. Ωραία, άστα αφού δεν θέλει να το πει. Ντάξει. Λοιπόν, να. Μην το ματιάξω δηλαδή τίποτα άλλο. Σου ευχηθούμε να είσαι καλά. Ευχαριστώ να είσαι ευτυχισμένη και γερή. Καλή συνέχεια σε όλα.